Πάμε. Του λέτε λοιπόν, λες φωνάζει τον ιερέα, ιερέα κάνει κανένα heal. Βλέπετε τον ιερέα, σηκώνεται, βλέπετε τα τέρατα μπροστά του και φεύγει μπροστά ο ιερέας και πιάνει τα τέρατα από το κεφάλι ένα αριστερά και ένα δεξιά. Όχι τα πιάνει, ακουμπάει το χέρι του στα και στα κεφάλια τους και πέφτει πάλι στα γόνατα και συγγνώμη αλλά ήταν αναγκαίο, συγγνώμη αλλά ήταν αναγκαίο. Και προσεύχεται κανένα δίλεπτο, τρίλεπτο. Σκοτώσαμε τους φύλακες δηλαδή. Μετά αφού πέρασε λοιπόν αυτό το δίλεπτο τρίλεπτο, σηκώνεται πάνω όρθιος και σας λέει... δεν ήξερα, λέω, δεν ήξερα, σας λέει τι φύλακες μπορεί να υπήρχαν εδώ πέρα στο... στο ναό τέλος πάντων, αλλά υποψιαζόμουν ότι ήταν πλάσματα του νερού. Και δεν ζούσαν, λέει, εδώ πέρα μέσα, αλλά μόλις αντιλήφθηκαν κίνδυνο, λέει, είμαι σίγουρος ότι έσπευσαν να προστατεύσουν τον ναό. Και από τη στιγμή που, δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, έχει κλαπεί το πετράδι του νερού, οποιοσδήποτε μπήκε μέσα, είτε είχε τη χάρη της θεάς, είτε όχι, λέει, θα το επιτίθονταν. Ήταν το μόνο σίγουρο. Συγγνώμη, του λέω, πού το ξέρεις ότι έχει κλαπεί το πετράδι του νερού? Γιατί κανονικά δεν θα έπρεπε να μας επιτεθούν. Βασικά κανονικά ίσως δεν θα έπρεπε να είναι εδώ, από όσο ξέρω, από όσο γνωρίζω. Άρα δεν προχωράμε, φεύγουμε. Όχι, σου λέει πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε και να μάθουμε για ποιο λόγο έγινε ό,τι έγινε. Κάνε μου χιλ. Εμένα. Αφού μπορείς να κάνεις τον εαυτό σου χιλ. Σηκώνεται όρθιος ο ιερέας και λέει ναι, έχετε δίκιο, λέει, συγγνώμη. Και βλέπει τον Αλτέρ που είναι από αίμα και από τα λοιπά, ενώ θα συνεκλάει μεν. Πώς είναι το Κιουργούντς, θυμάσαι? Εγώ, ναι, περίμενε. Ένα D8 νομίζω είναι το level, αν δεν κάνω λάθος, όχι το spell casting βασικά. Είναι ένα D8 συν your spell casting. Ναι, κρατάω. Πού είναι, D8... Και σου κάνει 8 και 11. Όχι, συγγνώμη, και 5. Ναι, σε γεμίζει βασικά. Κάνει νομίζω 13 HP. Ωραία, βελτίωση. Πάρα πολύ ωραία, επιπλέον. Ευχαριστώ. Και σας λέει πρέπει να προχωρήσουμε, λέει. Προσεκτικά, λέει, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Αλλά αφήστε τώρα, λέω εγώ, τις πάπκες, τις σκήνες, τα κοράκια, την αυτά και πάμε μόνοι μας τώρα γρήγορα. Συμφωνώ με τον Αλταΐρ, δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο, έχουμε χάσει πολύ και πάμε. Πείτε μου τι κάνετε. Δεξιά ή αριστερά, ρωτάω, απλά. Δεξιά πάμε. Ωραία, συνεχίζουμε όπως είμαστε. Το κοράκι είναι όντως αριστερά ή έτσι? Δεξιά δεν πάμε. Τώρα πάμε δεξιά, πιέσε μας. Συνεχίζουμε όπως είμαστε. Αφού είναι ανοιχτά η πόρτα. Εκεί που είμαστε, ρε. Εκεί που είναι ανοιχτή η πόρτα που ήταν τα τέρατα μέσα, πάμε εκεί. Α, δεξιά, ρε. Αυτό είναι αριστερά, δεν είναι δεξιά. Ναι, όπως το βλέπουμε, να λέμε αριστερά. Εντάξει, ωραία, μπαίνουμε μέσα λοιπόν. Μπαίνω εγώ πρώτος, μπήκα. Ωραία, μπαίνετε μέσα αριστερά. Βλέπετε ένα απλό δωμάτιο με κάποιους δαυλούς, όχι δαυλούς, ένα σημείο εδώ πέρα που έχει ένα σαν θύμια, μα σαν τέτοιο. Όχι θύμια, μα έχει απλώς φωτιά μέσα, τέλος πάντων. Και... sorry λίγο. Και εδώ κάπου στη γωνία, άμα μπει... ένα νερό βλέπουμε. Μπήκε το νερό. Ναι. Ναι, γιατί εμένα δεν το δείχνει. Α, οκ, κάτσε. Εδώ, τώρα. Και εδώ σε αυτή τη μεριά απλά βλέπετε ένα νερό το οποίο από ό,τι καταλαβαίνετε έχει ένα βάθος και κατά πάσα πιθανότητα ίσως να έρθαν από εκεί πέρα οι φύλακες. Δεν βλέπετε όμως κάτι από άλλο. Από μέσα εννοείς. Ναι, να έρθαν από τη θάλασσα και να βγήκαν από εκεί. Κάτι άλλο όμως εκεί πέρα δεν βλέπετε. Σημαντικό, θέλω να πω. Ωραία, εγώ φεύγω, τους λέω πηγαίνω να δω το άλλο δωμάτιο. Πού έχει άλλο δωμάτιο, στην άλλη πόρτα εννοείς? Ναι. Μπήκα.
Εκεί σας έχω πει τι έχετε δει. Σε εσένα τουλάχιστον, Ζουκ. Ναι. Ότι δεν υπάρχει κάτι. Ο Αλταήρ δεν κατάλαβα που είναι. Πέρα από τις δύο πόρτες. Μπήκα και εγώ. Όλοι μαζί είστε, όλοι μαζί είστε. Εγώ είμαι... Οι πόρτες να σπάσουμε. Λοιπόν, να ανοίξουμε τη μία πόρτα. Mage Hand σε αυτήν εδώ την πόρτα. Ποια πόρτα? Στην δεξιά που βλέπουμε εμείς. Σε αυτήν εδώ. Σε αυτήν εκεί. Mage Hand δεν ανοίγει η πόρτα. Mage Hand σε αυτήν εδώ. Ανοίγει. Ωραία. Αλλάζουμε. Κάτσε, περίμενε. Το Mage Hand τι είναι? Το Mage Hand είναι... Cantrip. Cantrip, ναι. Εντάξει, οκ, ναι, πάμε. Μπαίνω στο κοράκι και προχωράω από αυτή την πόρτα να δω τι έχει με το κοράκι. Ναι, μπαίνεις μέσα. Εκεί. Sorry. Βλέπεις εδώ ένα μικρό χώρο και άλλη μία πόρτα πιο μικρή. Όχι πιο μικρή, βασικά το ίδιο μέγεθος με την προηγούμενη είναι. Κάτσε γιατί δεν βλέπω, πού είναι αυτό. Εκεί που είναι το κοράκι. Α, αυτό, κατευθείαν, πόρτα στην πόρτα. Ναι, ναι, πόρτα στην πόρτα. Και στα αριστερά σου βλέπεις ένα σημείο σαν πηγή νερού. Πώς είναι οι πηγές οι κλασικές που βρίσκεται στην πλατεία και αυτά. Okay, και... Κάτσε, περίμενε, ρε. Α, κι άλλο. Και... Ενώ είσαι... Κάτσε, σωρά λίγο. Ενώ είσαι μέσα με το κοράκι, ανοίγει η πόρτα διάπλατα και σκάνε με τη δυο τυπάδες. Ίδιοι. Απ' την άλλη μεριά. Ωραία. Ήθελες να το συνοχλείς, δεν μπορούσες. Δεν μπορείς να κάνεις Mage Hand. Και πάμε, νήσιδε, πάλι. Καλά, εγώ είμαι κουφός εκείνη τη στιγμή. Δεν έχω καταλάβει τίποτα, δεν ρίχνω νήσιδε. Σε χτυπάω εγώ κάτι, φωνάζω. Ζουκ, ξύπνα. Δεν είναι... Είσαι κουφός και τυφλός, όλα τα υπόλοιπα δουλεύουν. Συνεντήλει. Έπαιξε κανένας, όχι Έπαιξε εγώ 20, αλλά 20. Ξέχασα το συν 2. Εντάξει, 22, άστο. Εντάξει, ναι, δεν έχει νόημα τώρα. 19. Μωρέ, τι ζάρια είναι αυτά. Άλλο, Ζουκ. Εγώ είμαι κουφός, δεν μπορώ να ρίξω. Σωστό κι αυτό, ναι. Τελευταίος. Άμα. Εγώ μπορώ να φωνάξω, δεν φωνάζω στο κοράκι κάτι. Δεν ξέρω, μπορώ να φωνάξω, πείτε μου, τι να σας πω. Ζουκ, θέλετε φωνάζω, να σας πω, θέλετε να σας πω τι κάνετε. Όχι, αυτό λέω, μπορώ λέω, φωνάζω. Κοράκι ρίχνει. Πάνε, ακούγεται. Και με το που γίνεται όλο αυτό, ο Αλταήρ είναι έτοιμος και μπορεί να παίξει. Ο Αλταήρ θα παίξει πρώτος. Ναι. Συγγνώμη, Άθας, μαραγιά, sorry. Σκάλω. Έχετε και τέτοια... Κοράκι δεν ρίχνει νήσια τι. Είναι σε άλλο δωμάτιο το κοράκι. Έχω αλλάξει και όνομα το κοράκι, ναι. Sorry, αυτή είναι μπροστά, πηγαίνω... Είναι εδώ που τους έχεις αφήσει, αιώνες είναι πίσω από την πόρτα. Μόλις βγήκαν από την πόρτα, μόλις πεταχτήκαν έξω από την πόρτα. Ναι, βάλτε μου και τον άλλο μπροστά ρε φίλε λίγο. Δύο, δεν είναι. Πότε θα παίξει. Τι πράγμα. Το κοράκι πότε θα παίξει. Αφού εγώ το πηγαίνω που είναι. Τελευταίο. Okay. Είναι σε άλλο δωμάτιο, είναι σε άλλο δωμάτιο. Ναι, αλλά και αυτό παίζει με κάποιο. Ναι, τελευταίος, και αυτός έβαλε τελευταίο. Γιατί είσαι τέτοιο. Ο ένας είναι ο κουφός και ο άλλος είναι σε άλλο δωμάτιο. Οπότε θα πας στο τέλος από όλους. Αντρέα, δεν τους βλέπεις και τους δύο. Ναι, ρε παιδί μου, απλά βάλτε τον έναν μπροστά από την πόρτα. Είναι μπροστά από την πόρτα ο ένας. Αυτός εδώ. Α, τώρα τον έβαλες. Αυτό λέω. Ήταν. Τον εκεί. Τον είχα, δεν ξέρω. Ωραία, εγώ βγάζω το όξο. Και κάνω, χτυπάω, 24, critical. Αυτό που είναι στην πόρτα μπροστά τέλος πάντων, okay, okay. Ναι. Τι κάνω τώρα που είναι critical. Δύο φορές το damage. Ένα 2-8 συν 4, δύο φορές, δηλαδή ένα 2-8 συν 4 και ένα 2-8 συν 4. Α, 2-2-8 συν 4, sorry, ναι. Okay. Μισό. Τι γαμάτα ζάρια θα είναι αυτή.
25. Πόσο? Χαμάρο, ηρέμησε λίγο. Εξαϊλώνεται. Μ' αρέσει η σημερινή. Τεντώνει τη χορδή τέρμα, την αφήνει. Πετάει, πώ ήταν το Ρομπέρντο Ντασόν το παιδικό που πήγε να κάτι κυραυνεί από πίσω, ξέρω εγώ και τέτοια πράγματα. και περνάει το τόξο, καρφώνεται μέσα στο μάτι, το τραβάει πίσω με όλο το τέτοιο, με όλο το σώμα και τον περνάει πίσω στον τοίχο. Στο επόμενο δωμάτιο. Και έχει και το παιδάκι από εδώ πέρα πίσω. Αυτά είναι. Και πεθαίνει. Πέθανε. Δεν πέθανε. Πέθανε. Α, μέχρι εδώ. Τώρα το έτσι. Βγάζω και εγώ τόξο. Φυγάμε στα πρέπει. 17. Έλα, γόρι μου. Όχι, ρε. Καλό είναι, έτσι πειράζει. Ας μείνει και εμείς. Στο δεύτερο έχετε ένα τόξο και του καρφώνετε κάπου στη γάμπα, ξέρω εγώ. Αλλά όχι τόσο πολύ, είσαστε του Λατσουνά, έβασε κάτι γάμπα και περνάει εγώ πίσω. Και παίζει ο κληρικός, ο οποίος κληρικός φεύγει και πάει προς μια γωνία εδώ πέρα. Και παίζει το τέρας. Το οποίο ο τέρας χυμάει κατευθείαν προς το τέτοιο που το κάνε. Εσείς με τα δύο σπαθιά, έτσι, Άθας. Ναι. Ωραία. Αλταΐ το λένε αυτόν. Τα δύο σπαθιά πίσω είναι ο Άθας, Αλταΐ. Απάρτησα εγώ για σένα, ο Άθας είναι με τα δύο σπαθιά. Εντάξει, οκ. Και κάνει δύο σπαθιά. Α, ναι, sorry. Και κάνει ντους στον Άθα. Είσαι μόνο μόνος από πριν, έτσι. Είμαι, δεν με είχε κάνει κιούλα. Ματωμένο, εσύ είχες τέτοιο. Ωραία, 16, το ένα επιτυχαίνει. 11, 11. Ναι. Και... sorry, 28, που είναι το 28. 3 και τρώσει 4 damage, σου κάνει και σε χτυπάει κάπου πιο ψηλά, λίγο πιο χαμηλά από τη μασχάλη και σε τρυπάει λίγο μέσα από το chain mail και σου κάνει 3-4 damage, σου παίζει, ναι. 4 damage μου, έτσι. Ναι, ναι. Και παίζει ο Ζουκ, βασικά το κοράκι παίζει στην ουσία. Το οποίο μπαίνει μέσα. Μπαίνει μέσα και βλέπει το όλο σκηνικό αυτό που γίνεται. Ναι. Και εγώ τότε εκείνη τη στιγμή προφανώς κάνω. Επιστρέφω τέλος πάντων. Επιστρέφω στο σώμα σου, ωραία. Yeah. Και παίζει ο Άθας. Πάλι εγώ. Οκ. Τώρα αυτή τη φορά με το Battle Axe. Ναι, πετάς το τόξο πιέζει το Battle Axe. Προφανώς. Δεν άφασα τάκο που με πιούνει γι' αυτό. Και κάνω 15. Όχι, γιατί στην ουσία το πετάει κάτω και τραβάει κατευθείαν τον Battle Axe. Είναι εκπαιδευμένος και καλά σε αυτό. Πόσο, 15. Ναι, ρίξε damage. Ναι. 2, 4. Και του κάνω 12 damage. 12 damage, γάμο. Ναι. Και τραβάς μία στο μυρό απάνω. Μπαίνει βαθιά μέσα το τσεκούρι και το ξαναβγάζει, αλλά το βλέπεις ενώ κουτσένει λίγο. Είναι ακόμα μάχημο, είναι ακόμα ντόμπρο. Σχετικά. Τα μάτια δεν είναι. Και παίζει ο Αλταΐρ. Έρχομαι εδώ δίπλα του και βγάζω τα σπαθιά, έτσι δεν τρώω πάλι γι' αυτό. Δίπλα του, όχι εκεί, εντάξει, δίπλα του εδώ. Ναι. Γιατί από εκεί πέρα πρέπει να πρέσει και από τον Άθα, πρέπει να πρέσει από κόσμο. Ναι, 24. Το πρώτο 22. Ναι. Το δεύτερο 13. Ναι. Έξι. Και. 6. Με το ένα του κάνεις μια χαρακιά στο στήθος και με το δεύτερο του κόβεις το κεφάλι. Έτσι. Και πέφτει κάτω και ψοφάει.
Τετέλεστε. Ποιος πολύ γρήγορα το σκοτώσατε. Ένα μήνα με το critical που έφυγε. Άλλα. Αυτά. Και βλέπετε τον κληρικό πάλι είναι σε φάση συγγνώμη. Κληρικέ, είμαι αρκετά τραυματισμένος. Λίγη βοήθεια παρακαλώ, αν μπορείς. Πόσο έχεις χάσει? Είμαι στο 9. Από? Έχω χάσει 9. Από 18. Ναι, σου κάνει και σένα ένα χιό. Ένα 2-8. Μου κάνει. 5 και... Ναι, σου κάνει 10 χιλ. Σε κουμπάει και σου λέει... Υπομονή λέει, υπομονή, φτάνομαι στην αίθουσα του πιτραδιού. Πόσα χιλ μου έκανα, 10, να μου πες. 10, 10. Πού να πάμε το ρωτάω, εκεί, από τη μεγάλη την πόρτα ή από τη μικρή? Πουλή και πάω μέσα εδώ. Δεν έχω ξανάρθει λέει, αλλά νομίζω είναι από τη μεγάλη την πόρτα. Ωραία, πάμε στη μεγάλη πόρτα. Πας μέσα εκεί με το κοράκι και βλέπεις πάλι, πάλι ένα τέτοιο, με νερό, εδώ. Ωραία, ξαναγυρίζω. Και βάζω το κοράκι πάνω από την κουκούλα μου και το κρύβω. Το κοράκι είναι μεγαλύτερο από σένα. Mm? Το κοράκι είναι μεγαλύτερο από σένα. Με κρύβει αυτό. Τι? Όχι, δεν είναι μεγαλύτερο. Αν δεν είναι μεγαλύτερο, είστε στο ίδιο μέγεθος πάντως. Τόσο μεγάλο είναι το κοράκι. Εντάξει, είναι μεγάλο το σκοπτώνο μέσα στην κουκούλα, πάντως δεν μπαίνει, δεν χωράει. Στη δικιά σου την κουκούλα, έτσι. Λοιπόν, λέω στον ιερέα, η ιερέα προχώρα στη μεγάλη πόρτα. Σε κοιτάει, σου λέει, αν υπάρχουν κι άλλοι, λέει, δεν μπορώ να αμυνθώ, όπως μπορείτε εσείς. Μα, Ζουκ, υπήρχαν κι άλλοι. Πού εννοείται? Μέσα στην πόρτα που μπήκε πριν το κοράκι, πριν τη μάχη. Όχι, τίποτα, σαν το προηγούμενο δωμάτιο είδα. Έλα, ιερέα, ξεκίνα. Όχι, μην πάει ο ιερέας μόνος του. Πάω, δεν έχει τίποτα. Πάμε. Πήγα εγώ πρώτος. Okay. Μπαίνει κόσμος. Ναι, μπαίνει. Mage Hunt δεν ανοίγει. Ακολουθεί από πίσω ο άλλος. Το χρησιμοποιώ για να ανοίξει την πόρτα. Ανοίγει. Βλέπεις την πόρτα είναι παγωμένη. Α, πάω λίγο πιο πίσω τότε. Ας το καλύτερο. Βλέπεις την πόρτα στον επόμενο δωμάτιο είναι παγωμένη. Δηλαδή δεν ανοίγει με ένα απλό τράβηγμα. Ιερέα, πες και κάνε κάτι. Πέτακα ένα fireball, γνώμη. Φύγεται από μπροστά, να το πετάξω. Κάνουμε πίσω, ξέρω εγώ. Πήγαινε μας πίσω. Okay. Πετάω στην πόρτα fireball. Ρίξε, να πετύχεις. Εντάξει, τι να πετύχω. Δεν ρίξε να πετύχεις εσύ και βλέπουμε. Θα πετύχεις το δεύτερο, τι διάολο. 50 fireball μετά. Ναι, όχι, okay, πετυχαίνεις την πόρτα και βλέπεις τον εξωτερικό του πάγου, έχεις και λιώνει. Ξαναρίγω. Ξαναπέτα. Θα κάνουμε όλα εδώ πέρα, μπουρδέλο μέσα. Οκ, okay, πετάς και δεύτερο. Έχει λιώσει σχεδόν ο εξωτερικός πάγος όλος. Ξαναρίγω κι άλλο. Δεν ρίξε κι άλλο. Σιγά, γνώμη. Ναι, οκ. Okay. Καϊκέ. Δεν πόρτα, είναι σιδερένια. Α, ρίχνω κι άλλο του. Κάτσε ρε, όπα. Περίμενε, φαντάζομαι. Πάλι ο πάγος, οκ. Περίμενε, φαντάζομαι. Άθας και πηγαίνω προς τα εκεί και κοιτάω να προσπαθώ να την ανοίξω, είναι κλειδωμένη. Μην την πιάσεις, χέρι. Ναι. Τρως burning damage. Δεν πειράζει. Μετά από 5 fireballs. Ρε, 3 έριξε. 2 damage. Εντάξει, μου καλά να είμαστε. Ωραία, φεύγω, κάνω ένα τσακ, αααα. Βασικά, αλλά... μπορώ να πω ότι την αγγίζω τέλος πάντων. Okay. Αλλά η πόρτα ανοίγει. Με το πιάσμα που έκανες και προσπάθησες να ανοίξεις και κάηκες, αλλά η πόρτα την είδες, κουνήθηκε λίγο και ψηλό άνοιξε σχετικά. Mm-hmm. Αλλά θέλει κι άλλο για να χωρέσει κάποιος να μπει μέσα. Mage Hunt, την πιέζω. Οκ, ανοίγει.
Μην ξαναπηγαίνετε έτσι στις πόρτες που πετάω φωτιές. Αφήστε να κάνω τη δουλειά μου. Πού να ξέρω θα κλικεί το Fireball, πού να το φανταστεί κανείς. Φωτιά πετάω, δεν είναι. Έλα, πάμε, πάμε. Λερονικό. Πάμε, άντε. Στείλε το κοράκι σου. Κάτσε, δεν βλέπουμε τον μπροστά εδώ. Αφού ανοίξαμε την πόρτα. Ναι, ναι, sorry. Ξεχνάω μόλις να πω. Αυτό το κοράκι το έχουμε λιώσει, ρε φίλε. Θα φύγεις λίγο. Ωραία. Μπαίνω στο κοράκι και το στέλνω, τάκ. Sorry. Ωραία. Και βλέπεις ένα χώρο αλφα. Προχωράω. Κάνει scouting. Τι έχει ο σκορφάρι. Θα πάρεις κανένα ποδοσφαιριστή μεταγραφή. Μπαίνει μέσα, βλέπει ένα βωμό, ένα άλταρ στην ουσία και πίσω από το άλταρ ακούει νερό. Ακούει νερό και βλέπει το... Ακούει νερό, βασικά δεν το ακούει το νερό γιατί είναι παγωμένο. Έχει ψύχρα μέσα στο δωμάτιο και βλέπεις το νερό στο συντριβάνι παγωμένο και μπροστά από το νερό βλέπεις μια μάζα νερού η οποία είναι παγωμένη. Ωραία, το επιστρέφω πίσω, το επιστρέφω και εγώ στο σώμα μου και λέω μέσα έχει κρύο, θέλετε σίγουρα να μπούμε. Και προχωράει ο κληρικός και μπαίνει μέσα. Για μπαίνουμε και μέσα. Έλα γάμα, πρέπει να επιλέξω το άλλο. Και βλέπω ότι το κληρικό προχωράει και πηγαίνει προς το βωμό. Και λέει είναι όπως το φοβόμενο, λέει. Το πετράδι όντως λείπει. Ποιο πετράδι, εδώ δεν βλέπεις ότι έχει παγώσει το νερό να μου. Λέει... Το πετράδι λέει φυλαζότανε. Ή τουλάχιστον έτσι, έτσι έχω διαβάσει, έτσι ξέρω. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πρέπει να έχει γίνει δουλειά από κάποιο μάγο. Το όλο σκηνικό. Και τώρα τι κάνουμε, ρωτάω. Και γυρνάει προς τα πίσω, προς τα σένα. Και γυρνάει βασικά, σας αντικρίζει ρε παιδί μου, γυρνάει πίσω από το βωμό. Σας αντικρίζει και λέει, πρέπει να... Sorry λίγο, γιατί ψάχνω να βρω κάτι. 300. Αυτό είναι άγαλμα εκεί που έχει. Μισό. Είπα, είναι μια παγωμένη μάζα νερού. Α, δεν είναι άγαλμα, γιατί φαίνεται να έχει χέρια, γι' αυτό δεν λέω. Δεν έβρισκα μάζα νερού. είναι σαν, είναι μια μάζα νερού, δεν είναι ακριβώς τέτοιο. Είναι νερό που, σαν να έχει παγώσει φωτιά, ξέρω εγώ, πράγμα, ένα πράγμα. Δεν είναι ακριβώς δηλαδή να πεις ότι έχουν ρίξει νερό από πάνω και έχει παγώσει. Είναι σαν νερό που αναδύθηκε και έχει παγώσει εκεί πέρα που βρίσκεται. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ωραία. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Μισό λεπτό. Πώς θα πετάχουμε τα skills του Αρκάνα. Να μην το καστάρουμε καθόλου. Και κάτι τον ρώτησες, Αλτήρ, τι ρώτησες? Εγώ ρώτησα τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ναι, και γυρνάει προς τα σένα. Να σου πει... Να σου απαντήσει και ξαφνικά... Βλέπετε, σπάει ο πάγος που ήταν πίσω ότι η παγωμένη μάζα και πετάγεται ένα σαν μαστίγιο από νερό και γραπώνει τον ιερέα και τον τραβάει κοντά και τον τραβάει σε... συγγνώμη... βλέπετε, σπάει ο πάγος από την παγωμένη μάζα νερού, πετάγεται ένα μαστίγιο, σαν μαστίγιο του νερού, το γραπώνει τον ιερέα και τον τραβέει μπροστά του και τον βουτάει μες στην ασπέ, τον πάγο που ήταν από κάτω το συντριβάνι και βουτάει τον ιερέα μέσα στο παγωμένο το νερό και τον κρατάει εκεί πέρα και ταλαντεύεται λίγο και σπάει και ο υπόλοιπος πάγος και βλέπετε από πίσω πετάγεται ένα... Βασικά αυτό, μια μάζα νερού η οποία
διακρίνεται κάτι ανάμεσα από δρακοειδές με, με πρόσωπο, με κάτι σαν μουστάκια, αλλά μουστάκια που το ένα κρατάει το μάγο κάτω, το ιερέα κάτω, σαν μαστίγια φάση. Αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και ρίχνουμε εκεί σύντομα. Όπα, περίμενε. Αυτό βγαίνει. Τι είναι το... βγαίνει. Δεν βγαίνει μέσα από το στριβάνι. Είναι μέσα στο στριβάνι ζωντανό. Ναι. Μπορούμε να την κάνουμε. Το ξέρω εγώ. Εμένα ρωτάτε αν μπορείτε να την κάνετε. Θέλω να ρίξουμε πρώτα. Ενίσχυτη δεν μπορούμε να την κάνουμε. Ενίσχυτη θα ρίξουμε, ναι. Εγώ κοινάω να καστάρω. Magic Mission. Initiative, initiative, πώς το λένε. Καλά, παιδί. Μια ερώτηση λίγο. Τα μαστίγια που είδα και τράπηκαν τον ιερέα, ξέρω ότι φτάνουν όλη την αίθουσα ή ότι είναι, είναι μικρά δηλαδή ή είναι τεράστια. Sorry, λίγο. Το ξέρω αυτό ή όχι. Περίμενα να σου πω. Ωραία, ρίξουμε ένα intelligence check. Τι, βασικά, έχεις κάτι άλλο εκτός από intelligence πριν από εδώ. Checks. Insight. Investigation. Να το ξέρω και εγώ τώρα, γιατί τώρα δεν καταλάβα τι μου είπες. Insight, το insight δεν είναι ότι... Πώς το λένε. Wisdom. Όχι, το insect τι σημαίνει όμως. Πώς το λένε, διέστηση. Διέστηση, ναι. Όχι, όχι, ένα intelligence check ρίξουμε. Δηλαδή. D20 συν το, το bonus που έχει στο intelligence συν ένα. Αυτό θα μπορούσε να είναι κάποιο μαγικό. Ποιο? Μου θυμίζει κάτι. Όχι, από μαγικό όχι. Δεν καταλαβαίνεις... Δεν καταλαβαίνεις. Μπορεί αυτά να προεκτείνονται, μπορεί να είναι κοντά, μπορεί να είναι σε αυτό το μέγεθος που τα βλέπεις, δεν ξέρεις. Δεν μπορείς να από αρκάνα δηλαδή δεν μου θυμίζεις τίποτα. Όχι. Όχι, κάτσε βασικά να σου πω. Όχι, τίποτα, τίποτα. Οκ. Ρίξατε initiative. Να. Δεν μπορώ να ρίξω. Ποιος έριξε? Περιμένε, εγώ δεν έριξα. 18. Ζουκ. 15. 18, 15. Κάτσε να δω. Και πόσο ρίξεις πέρας, Άντρα? 6. Ωραία. Ναι, και το βλέπετε, δε, ακόμα προσπαθεί να πνίξει τον ιερέα και παίζει εσύ, Αλταΐρ. Απλά πρέπει να ψάξω λίγο να βρω τα match resistance. Αλταΐρ, παίζω εγώ, ναι. Απομακρύνομαι, πάω στο, στην άκρη και δοκιμάζω για αρχή με ένα τόξο να δω τι γίνεται. Περνάει από δίπλα το τόξο, δεν το πετυχαίνεις. Και το βλέπεις ακόμα ότι δεν φαίνεται να κοιτάει το τόξο σου και προσπαθεί ακόμα να έχει βουτυγμένο ακόμα τον ιερέα κάτω από το νερό. Πόσο είναι κάτι... ένα απλό πολλά. Ένα βλέπετε. Καλή ερώτηση αυτό. Κάτσε να δω. Ναι.
Είπες πριν ότι φαίνονται κάτι σαν μουστάκια, μαστίγια και ένα από αυτά έχει τραβήξει τον ιερέα. Sorry, μισό. Εμένα άλλο με ανησύχησε αυτό που είπε για δρακοειδές. Ναι, όχι, εντάξει, οκ. Okay. Είναι... και τα δύο, βασικά. Βλέπεις και το δεύτερο και αρχίζει και πιάνει τον ιερέα και τον σμπρώχει παρακάτω. Δύο ωραία. Κάτσε λίγο. Ναι, αυτά. Okay. Και παίζει ο Ζουκ. Ρίχνω έναν στο... σε ένα από τα δύο και τα τρία, τα καστάρω πάνω. Ποια τρία? Α, Magic Missile λες. Οκ, τι πρέπει να κάνω εγώ? Τίποτα. Πόσο damage? Να ρολάρω αυτά τα damage. 3-4. Αφή, 9 damage. Όχι. Συν 3 βασικά είναι. Κάθε φορά. Όχι κάθε φορά, ρε. Είναι 1-4. Ναι. Συν 1. Κάθε φορά. Α, είναι 2 και 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 damage. 11 damage σε ένα προκάμι. Δεν είναι, όχι, είναι ενιαίο το τέρας, δεν είναι πλοκάμι ή πλοκάμι. Α, οκ. Okay. Είναι ενιαίος ο τέρας. Τι είναι ο boss? Και περιμένουμε να... ναι, απλά, sorry, μισό λεπτό. Κάτι ήθελα να δω εγώ τώρα, δεν θέλω τι. Α, ήθελα να δω λίγο το Magic Missile. Τι damage κάνει, force. Ναι, τι είναι? Force damage. Force damage, okay. Δεν είναι fire. Οκ, καλώς. Θα δώσουμε να είσαι. Και, και το βλέπεις χτυπάνε η πυράβλη, τα Magic Missile βασικά πάνω του. Το κάνει ακούς ένα παράξενο ανάμεσα σε βρυχηθμό και σε κύματα που χτυπάει το ένα πάνω στο άλλο. Και το βλέπετε όμως συνεχίζει την κατά τον ιερέα κάτω. Και αυτό που θέλω να δω είναι πόσο κρατάει κάθε γύρος. Και παίζει ο Άθας. Εγώ παίζω. Με τόξο. Λοιπόν... 4... 13. Με τι, με τόξο. Ναι, το πετυχαίνεις. Πώς κατά είναι η μάχη ρε παιδιά. 6. Ναι. Βλέπεις το τόξο περνάει από μέσα του. Στην ουσία το βλέπεις να μην πολύ νιώθει. Βλέπεις το τόξο ότι έχει περάσει μέσα του. Έχει μείνει μέσα στο νερό και αναδεύεται. Το βέλος, ε. Το βέλος, ναι. Και φωνάζω. Και παίζει ο Altair. Και φωνάζω. Ναι. Γνουμ, έχεις κάτι να παγώσουμε πάλι το νερό? Γνώμη, έχεις τίποτα να παγώσουμε το νερό? Γνουμ, λέω, ζούκο. Όχι, άμα θέλει, μπορούμε να το βράσουμε όμως. Είσαι να είναι καλή ιδέα. 6 seconds. Όχι, δεν είναι καλή φωτιά στο νερό, εκτός αν είναι πολύ δυνατή φωτιά. Να. Ο ιερέας μιλά καθόλου. Είναι κάτω από το νερό, πού να μιλήσει. Αλλά ο δεν είναι κάτω από το νερό. Δεν μπορεί να κάνει. Και πόσο έλα. Θα ζεις κάτω το νερό, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, κάθε γύρος είναι 6 δευτερόλεπτα. Ναι, οκ. Okay. Αφού δεν ένιωσε, δεν ξέρω. Πάλι τόξο βγάζω. Ναι. Βάζω ένα από τα σημαίνια βέλη, έτσι δεν ξέρω γιατί, έτσι να δοκιμάσω. Πόσα βέλη έχεις ακόμα σημαίνια? 3. Οκ, okay. Το πετυχαίνεις. Οκ, okay, μια στιγμή. Κάτσε το γύρω. 4. 4. Δεν πάμε.
πάλι το ίδιο πράγμα. Το βλέπεις ότι ακούγεται ένα πολύ χαλαρό. Πάλι ανάμεσα σε βυθισμό και σε παπλασμό. Αλλά είναι ακάθακτο. Έχει καθυλώσει την ιερά κάτω. Και παίζει. Εντάξει, πάει. Ξανά, τελευταίο μαγικό. Κάνει αυτό, συγκεντρώνεται. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Όχι. Ναι, παίξε, Ζουκ. Εντάξει, πάλι μαζί με Ισραήλ, αυτό συγκεντρώνεται και το ρίχνει. Και... δεν ήρθε πολύ αυτή τη φορά. 8 damage. 2... Α, το έβαλες στην 3 στο τέλος. Ναι, το έβαλα κατευθείαν. Ναι. Συγγνώμη λίγο. Πρέπει να κάνω και υπολογισμούς. Πού είναι μωρέ, γιατί δεν το βγάζει. Κοίτα, εκεί δεν γράφει. Ναι. Το ακούς τώρα αυτή τη φορά να φωνάζεις περισσότερο, να γίνεται ακόμα, να χτυπάνε τα νερά περισσότερο μεταξύ τους και να... αυτό που θεωρείς ότι ίσως είναι κεφάλι να σηκώνεται λίγο ψηλά, σαν να φωνάζεις τον αέρα. Σαν να πονάει και καλά. Ναι, μπορείς να το πεις. Ίσως λογικά ότι πονάει. Ετοιμάσου να βράσεις τώρα. Και... sorry. Το... και βλέπετε, σηκώνει τον... όχι τίποτα. Συνεχίζει και σμπλώχνει τον ιερέα κάτω και αρχίζει και αυτό και αρχίζει σιγά σιγά και ψιλοβυθίζεται. Σηκώνει τον ιερέα τι? Όχι, δεν το σηκώνει, δεν το σηκώνει. Τον κρατάει ακόμα κάτω και βλέπετε και αυτό και αρχίζει να ψιλοβυθίζεται, να υποχωρεί μέσα στο νερό. Αυτό είναι κάτι σε συντριβάνι, είπες. Είναι μέσα στο συντριβάνι, ναι. Και τον μπροστά τον μπλε είναι ένας βωμός απλά. Είναι το βωμός που πιθανώς ήταν το πετράδι. Λοιπόν, όλα για όλα. Κόψου μια τσεκουριά να τελειώνουμε. Αυτό μόνο θα κάνω, αλλά όχι αυτόν. Εγώ παίζω. Ναι. Α, πες τώρα. Ρωτάω, μήπως να χτυπήσουμε το συντριβάνι. Πείτε γρήγορα. Κόψτε μια τσεκουριά. Χτύπατε το συντριβάνι, ναι. Ωραία, πάω μπροστά. Και με το τσεκούρι χτυπάω το συντριβάνι. Τα τυχώματα, ξέρεις, μπας και φύγει το νερό. Τα τυχώματα. Είναι από πέτρα τα τυχώματα. Για ρίξω μου. Κάνει να πετύχει. Τύχωμα. 16. Χτυπάς με το τσεκούρι σου την πέτρα του συντριβανιού. Όχι πέτρα ακριβώς, είναι πέτρα μάρμαρο κάπου εκεί πέρα. Και όντως το χτυπάς με αρκετή δύναμη που το βλέπεις ότι ραγίζει. Δεν σπάει, αλλά ραγίζει. Και βλέπεις λίγο νερό αρχίζει και φεύγει προς τα έξω και ακούγεται. Καταλαβαίνεις ότι το τέλος έχει τσαντιστεί, τα έχει πάρει. Δεν μπορώ να κάνω πάλι μου πίσω. Και έχει γυρίσει προς τα σένα. Όχι, δεν μπορείς. Μπράβο, μαλέκες. Γιατί δεν ξέρας πάνω του. Παίζει ο Μορτέιρ. Ξέρω στον τριβάνι. Και δεν μπορώ να ξέρω πάλι. Αυτός είναι ο τρίτος γύρος που ξεκινάμε, έτσι. Ναι. 6, 12. Και 6, 10, 8. Πηγαίνω... με τι να το χτυπήσω εγώ τώρα μετά... πηγαίνω εκεί που είναι ο τέτοιος, ο... Ε? Ο Άθας. Ναι.
και χτυπάω και εγώ με τα σπαθιά το ραγισμένο είδη, τη ραγισμένη πέτρα. Ναι, για ρίξε μου ζόρια. Αχ, κάτι μου λέει Σπύρο, ότι μας το πάμε μέσω λαμίας. Παιδιά, ίσως να μην ήταν καλό να βρεθούμε παντού όλοι μέσα στο νερό. Πάμε, ρίξε. Ναι, και. Εγώ γιατί δεν έκανα, δεν έριξα damage. Δεν χρειάζεται να ρίξεις damage. 13 και 13. Χτυπάνε και τα δύο σπαθιά σου και σου τραντάζουν τα χέρια. Πώς χτυπάς κάτι με δύναμη, αλλά δεν υποχωρεί αυτό που χτυπάς. Σου τραντάζουν τα χέρια και δεν βλέπεις να γίνεται κάτι στο ράγισμα εκεί πέρα. Αλλά ακούς το τέρας φαλιό πίσω. Και όπως βυθώζεται προς τα μέσα, αρχίζει και ξαναβγαίνει προς τα έξω και γυρνάει προς τα σας. Και παίζει ο ζώο. Και Firebolt. Ναι. Να δούμε, πετύχουμε. Τι θα πετύχουμε εσάς. Συν 5 είναι. Πετυχαίνει. Ναι, το πετυχαίνεις. Ωραία. Ένα 10, δεν είναι. Πολλά. Και βλέπεις κάτι το Fireball τα πάνω του και πετάγονται κάποια ατμή. Ψιλοχτυπιέται και καλά. Χτυπιέται, ναι. Μπορείς να το πεις ότι χτυπιέται λίγο αριστερά-δεξιά. Και γυρνάει προς τον Άθα. Εξαπνίσω! Γυρνάει προς τον Άθα. Μου σκίζει το και... Και σηκώνει και βλέπετε βγαίνει από μέσα και τα δύο τα πλοκάμια του. Βγαίνουν από μέσα μαζί με τον ιερέα. Ο ιερέας μου τον πιάνει έξω. Προσπαθεί να πάρει μια βαθιά ανάσα. Και κατευθείαν τον πιάνει και τον πετάει πάνω στον Άθα. Τον πετάει πάνω στον Άθα. Πόσο damage μου κάνει ο κολέγιος. Και σε πετυχαίνει που σε χτυπάει από πάνω σου. Και θα σου κάνει. Σου κάνει 2 damage που πέφτει πάνω σου ο ιερέας. Ενώ ο ιερέας με τη δύναμη που φάγε. Ενώ ο ιερέας αρχίζει και κατρακυλάει κι άλλο από εκεί πέρα που σε χτύπησε εσένα και έφυγε ακόμα γιατί είχε ακόμα δύναμη ο ιερέας. Και χτυπάει, στο πίσω, και χτυπάει στον πίσω τοίχο. Και τον βλέπεις χτυπάει επάνω και είναι σχεδόν ψιλοιπόθυμος. Και προσπαθεί. Μου θυμίζει το ανέκ. Με πες. Προσπαθεί με τα χίλια ζόρια να σηκωθεί. Προσπαθεί να πάρει ανάσα, να σηκωθεί και να συνέλθει από το χτύπημα. Θυμάσαι το ανέκδοτο με τον παππού που θα μου διαλύσει το σπίτι ο κολόγερος. Το θυμίζει, φίλε. Ναι. Και παίζει ο Αλταΐρ. Εγώ δεν έπαιξα πάλι. Α, ποιος έπαιξε. Α, ένα σωρό το τέρας έπαιξε. Ναι, παίζει εσύ Άθα. Ναι. Πάλι με το τσουκούρι στο Στριβάνι. Σηκώνω το τσουκούρι δυνατά. Πολύ δυνατά και... Για καλά. Και σχεδόν δεν το πετυχαίνεις. Παίζει Σαλταίρ. Όχι, δεν παίζει Σαλταίρ, περίμενε. Ναι. Καλύτερα να ρίχνεις πρώτα τη ζαριά και ύστερα να λες τι κάνεις. Απλά το σηκώνω και δεν το πετυχαίνω. Δεν καταλαβαίνεις. Ναι, όχι. Παίζει Σαλταίρ. Ο κληρικός συνέρχεται και ακουμπάει τον εαυτό του στο στήθος και το βλέπετε και παίρνει μια βαθιά ανάσα και οι πληγές του, κάποιες πληγές του πρόσωπου αρχίζουν και κλείνουν. Okay, πηγαίνω μπροστά στο βωμό αυτόν και ταυτόχρονα φωνάζω στον ιερέα. Ξέρεις κάτι παραπάνω για αυτό το τέρας, ξέρεις πώς μπορούμε να το κερδίσουμε. Έχει κάποια αδυναμία. Είναι ακόμα από σοκ ο ιερέας. Δεν έχει συνέλθει καλά. Και από ό,τι φαίνεται δεν καταλαβαίνει ότι του μιλάς.
Okay. Κοιτάω αυτό το βωμό μπροστά. Υπάρχει κάτι που μπορώ να σπάσω, κάτι που, ή απλά είναι ένα νερό. Είναι ένας βωμός απλώς. Βωμός, δεν είναι νερό. Okay. Είναι βωμός. Okay. Γυρνάω, φεύγω πάλι προς τα πίσω. Όσο πίσω τώρα, μπορώ να πάω όσο πίσω θέλω. Ναι, απλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, γιατί και μίλησες στον ιερέα και να ψέξεις το βωμό, δεν γίνεται να κάνεις κάτι άλλο. Εντάξει, και γυρνάω και φτάνω τέρμα πίσω. Πώς είναι, 25-30. Δεν μπορείς να πας τέρμα πίσω, ήσουν εδώ πέρα, θα πας εδώ. Εντάξει. Ο κληρικός, sorry, ο κληρικός έχει πεταχτεί κάπου εδώ. Και παίζει ο Ζουκ. Fireball. Ναι. Στο κεφάλι εκεί να εξατμιστεί. Πάρε λίγο να εξατμιστείς. Να το πέτυχες, ναι. Ρίξε. Damage. Πες. Έξι. Ναι. Και... ποιος παίζει. Και παίζει το τέρας. Και προσπαθεί να... να πιάσει τον... τον Άθα. Ποιον θα προσπαθήσω να πιάσω? Και προσπαθεί να σε πιάσει, αλλά με το ένα του σμπρώχνεις, το ένα του μπλοκάει με αριστερά, με το άλλο του το σταματάς με την ασπίδα και δεν καταφέρνει να σε πιάσει. Δόξα τον Αλλά. Φωνάζω. Και... παίζεις. Εγώ, sorry. Λοιπόν, να συνεχίσω να χτυπάω στην τριβάνη. Ωραίο, φωνάζω. Ιερέα, απάντησε, πες κάτι. Τα κεφάλι του κόψε, τα κεφάλι του. Παιδιά, είναι μέσα 6 δευτερόλεπτα. Άμα ήταν σε σοκ πριν, θα ανακούσα σε σοκ. Ωραία, ναι, ναι. Οκ, χτυπάω στην τριβάνη, εντάξει, ναι, όντως, έχεις δίκιο. Είναι 6 δευτερόλεπτα, μάχη, δεν είναι... χτυπάω στην τριβάνη, ρίξε μου το damage. Το D20 το ρίχνω. Ναι, το D20 μου. 18. 18. Και όντως εκεί πέρα που έχει ραγίσει το συντριβάνι σπάει και αρχίζει και φεύγει νερό προς τα έξω. Και αρχίζει πολύ και, νερό, γενικότερα. Τρέχει αρκετό νερό. Και, και τσαντίζεται το... το τέρας παραπάνω, το βλέπεις. Αλλά δεν φαίνεται δηλαδή να μειώνεται τίποτα ο όγκος του ή κάτι τέτοιο. Και... και κάνω πίσω. Okay. Τι κάνεις? Βασικά, attack opportunity έχω να κάνω πίσω τώρα. Ναι. Δεν καταλαβαίνω πώς είναι. Όταν είσαι πλεγμένος σε μάχη σώμα με σώμα... Όταν είσαι σε μάχη, ανεξάρτητα. Ναι, σώμα, okay, σώμα με σώμα, σώμα με σώμα μάχη. Τώρα όμως γιατί ήταν σώμα με σώμα, αφού το συντριβάνι χτυπούσε. Ναι, αλλά είναι δίπλα στο τέτοιο. Προσπάθησε το τέρας να το χτυπήσει πριν. Μάλιστα, εκεί. Μένει εκεί δηλαδή, έτσι. Ναι, και παίζει... εγώ. Όχι. Παίζω κληρικός. Ο οποίος κληρικός συνέρχεται με τα χίλια ζόρια και... συγγνώμη, μισό λεπτό. Και πρέπει να βρω ένα spell, μισό. Πώς κατάει αυτό το spell όμως. Πιου. Πού είναι. Τι πλάσμα είναι από αυτό, παπά? Παπάδες. Δεν μπορεί να μιλήσει τώρα, ψάχνει. Και ο ιερέας σηκώνεται και προσπαθεί να πλησιάσει εδώ πέρα το νερό, το συντριβάνι.
Και πλησιάζοντας το συντριβάνι, θα... Τι θα κάνει, ωραίο. Θα κάνει... Θα πέσει να πηγεί. Θα προσπαθήσει να κάνει ένα... Βουτάει τα χέρια του μέσα στον ορίκι και προσπαθεί να κάνει ένα... ένα ξόρκι. Το οποίο ξόρκι... Α, ναι μωρέ. Sorry, μαλακία ψάχνω να βρω τόσο ώρα. Είδες άμα δεν ξέρεις τα σπέλα απ' έξω. Ναι. Και μετά λες για μας. Ναι ρε φίλε, αλλά εγώ δεν περίμενα ότι θα κάνει σπέλο κληρικό σου, περίμενα ότι θα βγει. Δεν ήμουν προετοιμασμένος. Ωραία. Ναι, γιατί είπατε να τρέξετε και εγώ περίμενα ότι θα τρέξετε. Επειδή είστε τόσο ενωμένοι σαν ομάδα. Ναι, βλέπεις. Ωραία. Ο ένας βαράει εδώ, άλλος εκεί, ο άλλος συντριβάνει. Φαντάζομαι ότι πάμε βαράει το συντριβάνει και ανοίγει το συντριβάνει και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Ναι, και βλέπεις βουτάει τα χέρια του μέσα στο νερό και καθώς βουτάει μέσα στα χέρια του μέσα στο νερό αρκετό νερό εξαφανίζεται εκεί πέρα που, είναι, που έχει βουτήξει τα χέρια του, δηλαδή αυτό το κομμάτι εδώ του νερού που κάνω ping, άμα το βλέπετε. Ναι. Εξαφανίζεται αυτό το κομμάτι του συντριβανιού. Άρα κατευθείαν έρχεται το υπόλοιπο συντριβάνι να το καλύψει και ακούγεται το τέρας και αρχίζει και χτυπιέται αριστερά και δεξιά και παίζει όλα τα ήρθα. Όταν λες εξαφανίζεται και τι το γεμίζει. Το γεμίζει το υπόλοιπο συντριβάνι. Πώς εξαφανίζεται μια μάζα νερού και άμα υπάρχει νερό γύρω έρχεται και πλημμύρισε το υπόλοιπο. Okay. Okay. Και τώρα έχουμε νερό που βέφτει προς τα έξω και το υπόλοιπο νερό προσπαθεί να γεμίσει το υπόλοιπο συντριβάνι. Και παίζει όλα τα ήρθα. Φωνάζω, ιερέα, ποιο είναι το αδύναμο σημείο αυτού του τέρατος, ξέρεις? Λέει το συντριβάνι, πρέπει να καταστρέψουμε το συντριβάνι. Α, είτε, το τα έλεγα εγώ. Είτε χτυπήσετε αυτό, είτε χτυπήσετε το συντριβάνι. Όχι το συντριβάνι, βασικά το νερό φωνάζει. Το νερό γύρω του. Δεν μπορώ να χτυπήσω αυτό, λέει. Προσπαθήστε να χτυπήσετε αυτό ή το συντριβάνι. Αυτό εννοείς το τεράς, εννοείς. Ναι, ναι. Ή αυτό ή προσπαθήσετε να εξολοθρέψετε το νερό, σας λέει. Εντάξει, βγάζω πάλι το όξο γιατί εγώ το νερό δεν μπορώ να το εξολοθρέψω. Φωνάζω, δεν έχω κάτι και θα χτυπήσω αυτό πάλι. Καλά, καλύτερα. Όχι, το όξο περνάει από δίπλα όπως χτυπιέται, περνάει από κάποια σημεία το όξο που δεν ήταν αυτό. Παίζει ο Ζουκ. Yep. Κλασικά. Firebolt. Οκ. Πετυχαίνεις. Firebolt. Σαν να στείλεις. Τσακ. Ω, αυτά είναι. Τι γαμώ τα ζόρια φαίνει. Το χτυπάει κάπως στη βάση του, αλλά το μισό Firebolt σβήνει από το νερό. Και ίσως το κάνει ξέρω και για αυτό. Και παίζει το τέρας, το οποίο τέρας προσπαθεί να επιτεθεί στον κληρικό. Γιατί ο κληρικός το γάμισε λίγο. Γιατί δεν επιτέθεται σε μένα. Αλλά έξω να αυτό τι είναι τώρα, 6 ή 9. 6, 6 είναι. Όταν η τελεία είναι από κάτω είναι... Είναι 6. Όταν, όπου είναι η τελεία ρε παιδί μου, τότε το κοιτάς, το κοιτάς προς τα σένα, η τελεία να είναι κάτω σου. Α, 9 είναι, το έχει έξω. Πάνω σου θέλω να πω. 9. Ναι, και ξαναγραπώνει τον ιερά. Και ξαναγραπώνει τον ιερά και... τον πετάει στο τοίχο πίσω. Και ο Ρέας ξαναχτυπάει πάνω στον τοίχο και σχεδόν ξαναπέφτει λιπόθυμος σχεδόν και προσπαθεί με τα χίλια ζόρια να σηκωθεί. Τον πετάει κάπου εδώ. Και παίζει ο Άθας. Τώρα με το τσεκούρι μου πάω κατευθείαν για το τέρας.
15. Το πετυχαίνεις, ναι. Και όπως έχω σηκώσει το τσεκούρι, προκατεβάζω με δύναμη και τους κάω 12 damage. Πόσο τους κάς? 12. 12 damage. Critical είναι αυτό? Όχι, και βλέπεις, του διώχνεις λίγο νερό από το σημείο που είναι και κατευθείαν ξανακαλύβεται πάλι. Και αυτό αρχίζει και γυρίζει προς τα σένα. Και παίζει ο κληρικός, ο οποίος ο κληρικός προσπαθεί να συρθεί προς τα εδώ, προς τα πίσω. Τραυματισμένος και σιλιοχτυπημένος. Το νερό εκεί πέρα τι είναι? Είναι αυτό που τρέχει από το συντριβάνι από σένα, αλλά δεν μπορώ να το βάλω από κάτω σου. Εκτός και άμα το βάλω, ναι, κάτσε. Ναι, παίζει όλα τα air, κάνετε εσείς πράγματα. Τις καταλαγάνω τώρα. Εσύ είναι τόσο πραγματικά. Βγάλει το τόξο σε όλα τα air. Βγάλει τόξο, 1, 2, 7, 19. Ναι, το πετυχαίνεις. Ένα, δύο, οχτώ, δύο, τέσσερα. Οκ. Εντάξει, ρίχνω. Μια μισή τεζάρια, όχι. Ναι, και παίζω ζουκ, το κλασικά το βέλος φυτεύεται κάπου μέσω του και μένει εκεί πέρα. Κοίτα να δεις, πρέπει να έρθεις. Έριξες. Ναι. Δεν έχει τίποτα σύνορα, παιδιά. Το μαγικό δεν έχει. Και το συντριβάνι είναι και βαθύ. Βασικά έχει κατέβει αρκετά η στάθμη του από το νερό που έχει χυθεί έξω, αλλά έχει ακόμα στάθμη μέσα το συντριβάνι. Δηλαδή έχει κατέβει αρκετά από το τέρας κάτω. Αλλά όπως καταλαβαίνετε και πριν προσπαθούσα να μπει νύχτα στο αιρέα, έχει ακόμα λίγο σε βάθος που είναι κάτω από το ράγισμα. Κάτω από το σπάσιμο που το έχει κάνει. Και παίζει το τέρας, Ναι. Παίζει το τέρας το οποίο. Σε ποιον θα επιτεθεί? Το προσπαθεί να πιάσει τον Άθα. Έτσι. Πόσο έχεις, είπαμε? 18. Και σε πιάνει. Μην κλέβεις. Σε πιάνει, ρε. Και σε σηκώνει στον αέρα. Και σε πετάει προς τα πίσω. Και σε πετάει βασικά από την πίσω μεριά του συντριβανιού. Και τρως. Πολλά ζάρια. 6, 7, 8 και τρως 9 damage. 9 damage. Σε χτυπάει με δύναμη πάνω στον τοίχο και σε αφήνει εκεί πέρα. Καταματωμένος μου. Βασικά είσαι medium, δεν είσαι. Εντάξει, όχι. Okay, και, ναι, και σε πετάει πίσω στον τοίχο. Και παίζεις. Εγώ. Ναι. Όχι. Ναι, εσύ. Είμαι πίσω στον τοίχο. Κάτι να με βάλω, κάπου εδώ δηλαδή. Ναι. Ωραία. Άστο και από εκεί. Ναι, αρχίζω να... Μπορώ να χτυπήσω το θέρας με το Battle Axe. Ναι. Okay. Πρέπει να μπεις μέσα στο συντριβάνι. Είσαι βασικά μέσα στο συντριβάνι ήδη. Ωραία, αφού είμαι ήδη λοιπόν, χτυπάω το θέρας με τον Battle Axe. Ναι. 15, το πετυχαίνω. Ναι. Και τους κάω 8 damage. Ναι. Και το βλέπετε το τέρας έχει αρχίσει και στάζει το νερό που είναι πάνω του και αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά προς τα κάτω. Αλλά ακόμα το βλέπετε κοτσονάτο. Και... περίμενα. Πες μου. Τέλειωσα, σκέφτομαι τη στιγμή. Θα παίξω και το action point μου. Ναι. Για το ξαναβαρέσουν. Okay. Okay. Ναι. 19. Ναι. Και ξαναρίχνω. 10. Περισσότερο νερό αρχίζει να φεύγει προς τα κάτω και να στάζει.
και το τσακούρι το έχει βυθίσει κάποια στιγμή, το άνοιξε λίγο στα δύο το νερό, αλλά ξανά κλείσε και από το σημείο που το έκοψες έτρεξε ένα ριάκι μικρό μέχρι να κλείσει. Και παίζει ο κληρικός διδαστικά, ο οποίος κληρικός προσπαθεί με τα χίλια ζόρια να έρθει πάλι εδώ πέρα μπροστά. Και βασικά είναι 5, 10, 15, 20, 25, φτάνει μέχρι αυτό το σημείο και ξανακάνει αυτό το ξόρκι που έκανε και πριν και εξαφανίζεται αυτό το νερό για ένα γύρο περίπου. Και βλέπετε ότι το τέρας γυρνάει πάλι προς το μέρος του. Ο Άρθας σε πόσα πόδια από το τέρας είναι? Πέντε. Είναι δίπλα στο τέρας, γιατί το βάρεσε. Του φωνάζω καταρχάς, Άρθα, δεν τον έχει πιασμένο το τέρας? Όχι. Του φωνάζω, Άρθα, αν μπορείς φύγει από εκεί. Θα φάω τα κόφω opportunity. Και ξαναγεμίζει με νερό εδώ πέρα στο δωσοκλείο. Όπου την μπορείς, ένα D20 συν 7, 18. Ναι. 7. Το βέλος το χτύπησε κάποιος στο σημείο που ψιλοφαντάζεσαι ότι ήταν το λαιμός του και βλέπεις αρχίζει, ναι, και τρέχει και από εκεί νερό προς τα κάτω. Και παίζει ο Ζούκα, άμα δεν κάνεις κάτι άλλο. Όχι. Πόσα action dice έχουμε? Hit dice. Ναι. 2. Για να αναπληρώσει ενέργεια. HP. Για όχι να... action dice λέει. Για να ξαναρίξει. Ένα. Μια bonus action, δεν λέγονται action dice, bonus action. Έχεις bonus action και movement. Και πώς το αναπληρώνεις αυτό? Δεν το αναπληρώνεις. Α, bonus action, βάρσεις. Έχω και... Το αναπληρώνεις. Κάποια spells λένε action, κάποια άλλα spells λένε bonus action. Α, okay. Εντάξει. Ο Αντρέας χρησιμοποιήσει αυτό τώρα. Χρησιμοποίησε μια ability που έχει σαν warrior και ξαναπήρε ένα δεύτερο. Ένα action ακόμα. Okay. Το αναπληρώνεις αυτό. Μόλις τελειώσει μάχη. Όταν τελειώσει δεν θυμάμαι τι. Όταν μια μέρα βασικά. Σε μια μέρα νομίζω είναι, ναι. Ναι, μια μέρα. Τι κάνεις? Πάλι fireball. Ναι. Firebolt βασικά, όχι ball. Και ένα D10. 15 πετυχαίνει. Ναι. Και τους κάνεις 10 damage. Πάρε να εξαχνωθείς. Βλέπετε τον διαπερνάει από μέσα, σκάει μέσα του το Firebolt και εξατμίζεται αρκετό νερό και σχεδόν είναι ένα ρευστό πράγμα πλέον που αρχίζει και τρέχει προς τα κάτω, αλλά παρόλα αυτά γυρνάει προς τον Ανδρέα. Και αν το δείχνει άμεσα. Ναι. Τελευταίες πηγίδες πρέπει να έρθεις. Άμα σε πετύχει, τι γάμισε. Και δεν σε πετύχει, γάμο. 3, εντάξει, έλε. Και προσπαθεί να σε πετύχει, αλλά βλέπει οι κινήσει ότι είναι πολύ πιο αργέ, πολύ πιο αδύναμε. Και στην ουσία του κόβει το ένα το πλοκάμι. Το κόβει. Το κατεβάζει, παιδί μου, κόβεται και το οποίο αναδημιουργείται πάλι όσο το δυνατόν μπορεί. Και παίζει σε εσύ. Ωραία. Τσεκουριά και Άγιος ο Θεός. Έτε κατά το προχείνο μάλλον. Όχι. Αυτά. Αυτό. Δεν μπορείς να φύγεις, φαντάζομαι. Ένα, δύο, 20 συν 7. Εγώ είμαι ο κληρικός. Ο κληρικός δεν κάνει κάτι. Σας φωνάζει... Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Οκ, okay, παίζω εγώ. Ένα δίκο συν 7, 14. Το πετυχαίνω. Ναι. Κάτι καλό, 9. Και το σκοτώνεις. Μια φορά πέφτεις με το στόχο και το σκότωσες. Μετά από πολύ κόπο και πολύ...
και πολύ κούραση. Και ενώ το σκοτώνεις, το βλέπετε ότι... Κάτι ψάχνω. Ναι. Και ενώ το σκοτώνεις, το βλέπεις ότι αρχίζει και τρέχει το νερό του προς τα κάτω. Να βάλουμε και μια μουσικούλα, ωραία. Και αρχίζει σαν να λιώνει, ρε παιδί μου, αρχίζει και τρέχει το νερό του τελείως. Και με την τελευταία δύναμή του... κάτσε, χαμηλώσω λίγο. Το λιωμένο παγωτό έπρεπε να βάλεις, μάλλον. Με την τελευταία δύναμή του πλησιάζει το ένα του πλοκάμι προς το κληρικό. Και ενώ καταλαβαίνει ότι δεν έχει φωνή δικιά του, τα ακούτε να λέει από μέσα του, λέει, προσπάθησα να τον προστατέψω, λέει. Προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορούσα. Και ακούτε το κληρικό να του λέει, ποιος το πήρε, λέει, γιατί το πήρε. Λέει, ο τυπάς λέει, δεν ξέρω, λέει, το μόνο που, το τέρας μάλλον, δεν ξέρω, λέει, το μόνο που ξέρουν ότι προσπαθούν να, τέτοιο, προσπαθούν να... να ανοίξουν την πύλη, πέρα από τη δικιά μας, από το δικό μας, από τη δικιά μας διάσταση, λέει. Προσπαθούν να φέρουν κάποιον εδώ πέρα που δεν ανήκει εδώ, σε αυτόν τον κόσμο. Το μόνο πράγμα που ξέρω, λέει, ότι θα χρειαστούν και τα υπόλοιπα πετράδια. Πρέπει να προστατρέψετε τα υπόλοιπα πετράδια, λέει. Να βοηθήσετε τους φύλακες να προστατρέψουν τα υπόλοιπα πετράδια. Και το μόνο που ακούτε είναι αυτό, τα υπόλοιπα πετράδια, τα υπόλοιπα πετράδια, μέχρι που... και το πλοκάμι που είχε πλησιάσει τον ιερέα και το υπόλοιπο σώμα του που είχε μείνει σαν νερό, διαλύεται και γίνεται ένα με το υπόλοιπο. Δεν είχαμε ακούσει όλα αυτά που λένε. Τι? Όλα αυτά που το είπε, τα έχουμε ακούσει. Το έχετε ακούσει όλο αυτό το σκηνικό. Οκ. Και βλέπετε τον ιερέα να τον πιάνουν τα κλάματα. Μας μελαγχόλησες, Σπύρο. Εγώ φταίω, ρε φίλε. Τι να κάνω. Πλησιάζω τον ιερέα. Λέω, έλα, ηρέμησε, ιερέα, κληρικέ, ηρέμησε. Θα καταφέρουμε να το σταματήσουμε, παρόλο την καταστροφή που έγινε εδώ. Μπορούμε να κλέψουμε εμείς τα πετράδια. Σας λέει... Το κοιτάω το γνώμο. Σας λέει ο κληρικός προσπαθώντας να σηκωθεί όρθιος με τα τραύματά του κτλ. Και να σκουπίσει τα δάκρυά του που έχουν μπει μέσα στις πληγές. Λέει... Δυστυχώς, λέει, το πετράδι που είχε αναλάβει ο νεός μου, η θεία μου μάλλον κατά τη φύλαξή της, λέει χάθηκε, το κλέψανε. Όμως το έχετε δει, λέει, και στο όνειρό σας. Υπάρχουν ακόμα άλλα 5 πετράδια. Υπάρχουν ακόμα, λέει, 5 νέοι. Τους οποίους, λέει, πρέπει να προστατέψετε πάση στη θυσία. Εγώ, λέει, δυστυχώς δεν μπορώ να έρθω μαζί σας. Η δικαιοδοσία μου, λέει, ήταν μέχρι εδώ πέρα. Πρέπει να αναθέσω αυτό το έργο, λέει, σε εσάς. Πού είναι αυτοί οι νέοι? Μπορούμε να τους βρούμε? Πού μπορούμε να τους βρούμε? Πού είναι οι υπόλοιποι ιερείς που φυλάνε αυτούς τους ναούς? Ή κάτι παραμένει. Είναι διασκορπισμένοι, λέει, στην Ήπειρο, λέει, που ζούμε. Ο πιο κοντινός, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, λέει, από την πόλη τουλάχιστον που ξεκινήσαμε, είναι ο ναός της Φωτιάς, όπου βρίσκεται το πετράδι της Φωτιάς εκεί πέρα. Γνωρίζω, λέει, τους ιερείς οι οποίοι γνωρίζω. Είναι κοινό μυστικό ανάμεσά μας ότι είμαστε εμείς που φυλάμε τους ναούς αυτούς. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται και για ποιο λόγο αυτά τα πετράδια δεν πρέπει να ενωθούν και δεν πρέπει να έρθουν μαζί, δηλαδή ποια διάσταση ανοίγουν και ποιος θέλει να τα χρησιμοποιήσει για να φέρει τι εδώ πέρα. Αλλά παρόλα αυτά, λέει, γνωρίζουμε μεταξύ μας ότι αυτά τα πετράδια πρέπει να παραμείνουν ανέγκυχτα από οποιαδήποτε εξωτερική επαφή. Αφού γνωρίζεις και γνωρίζεις, γενικά γνωρίζεστε, πες μας
Πού να ρωτήσουμε για αυτό το πετράδι, να βρούμε τον ιερέα της αυτών της φωτιάς. Ποιος θα ξέρει κάτι παραπάνω να μας βοηθήσει. Αυτό που προσπαθώ να σκεφτώ, λέει, είναι που θα ήταν καλύτερο να πάτε στο... σε ποιο πετράδι θα ήταν καλύτερο να πάτε. Σε ποιο ναό θα ήταν καλύτερο να πάτε αμέσως μετά. Ναι, δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Σίγουρα, λέει, τις φωτιές σίγουρα είναι πιο κοντά. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα πρέπει να πάτε. Αυτοί που ίσως να ξέρουν κάτι παραπάνω, λέει, από τους απλούς κληρικούς. Δηλαδή, ακόμα και ο δικός μου αρχιερέας που πέθανε στην επίθεση με τους πειρατές, δεν νομίζω πως γνωρίζει κάτι παραπάνω. Α, και αν γνωρίζει κάτι παραπάνω, θα γνωρίζει ελάχιστα πράγματα από όσα γνωρίζω εγώ. Αλλά ίσως, λέει, να γνωρίζουν κάτι παραπάνω οι κληρικοί που φυλάνε το ναό του Φωτός. Ο οποίος βρίσκεται, λέει, κοντά στη μία εβδομάδα μακριά από την πόλη μας. Η ναή τους, ο ναός του Φωτός, σας λέει, δεν ξέρω ακριβώς που βρίσκεται. Δεν ξέρω τη τοποθεσία. Ο μόνος ναός που γνώριζα που βρίσκεται είναι αυτός εδώ πέρα που βρισκόμαστε εδώ. Τους κληρικούς του Φωτός τους έχεις δει ποτέ, πώς γνωρίζεις την ύπαρξή τους? Δεν τους έχω δει. Ήτανε... όταν σας λέει, μας ανατέθηκε η φύλαξη αυτών των ναών, μας είπανε ότι υπάρχουν κι άλλοι ναοί, μας είπανε ότι υπάρχουν κι άλλοι κληρικοί και μας είπαν ότι... βασικά ξέρουμε ποιοι θεοί προστατεύουν ποιους ναούς. Η θεά, λέει, που... η Έλνταθ, λέει, που υπηρετώ εγώ, είναι θεά της ειρήνης και της γαλήνης. Δεν έχει καμία σχέση με το νερό. Απλά είχαν βάλει, λέει, ένα θεό να κάθε θεός, μάλλον, προστάτευε ένα ναό, ήταν συμφωνία δικιά τους. Κάθε θεός προστάτευε ένα ναό, λέει, ο οποίος ήταν και εκτός του στοιχείου του, ώστε να μην έχει μεγάλη επιρροή πάνω σε αυτό το ναό, ώστε να μην μπορεί να προξενήσει κάποιο κακό σε αντίθετη, όχι γνώμη, σε... κατεύθυνση. Ναι, να μην σπάσει κάποιος τη συμφωνία από τους θεούς. Απλά λες ότι είναι μία εβδομάδα μακριά. Αυτό πώς το γνωρίζεις? Γνωρίζω ότι όχι ο ναός του Φωτός, λέει, σας λέει, οι κληρικοί που υπηρετούν το ναό του Φωτός, υπηρετούν το Θεό που θα έπρεπε να είχα ονόμα για αυτόν τον Θεό, αλλά δεν το έχω. Υπηρετούν τέλος πάντων αυτόν τον Θεό και γνωρίζω ότι οι ναοί τους, ή τουλάχιστον ο πιο κεντρικός τους ναός, βρίσκεται μία εβδομάδα μακριά από εδώ πέρα. Προς ποια κατεύθυνση? Σας λέει, είναι προς την κατεύθυνση της Μέρχαν. Ξέρουμε που είναι η Μέρχαν, φανταστώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρετε βασικά. Ποιος είναι ταξιδιώτης από εσάς? Ο Αλταήρ σίγουρα δεν ξέρει. Ο Ζουκ ίσως να ξέρει και εσύ. Μπορεί να έχει ακούσει. Δεν έχει ταξιδέψει κανείς προς το εκεί πέρα, αλλά σίγουρα κάτι έχει ακούσει. Είναι αρκετά μεγάλη πόλη. Καλά, ιερέα, πάμε προς το πλοίο, να γυρίσουμε στην πόλη και να δούμε πώς θα πάμε εμείς σε αυτή την πόλη. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να έρθει. Σας λέει. Δυστυχώς, λέει, δεν μπορώ να έρθω μαζί σας, λέει. Αυτό που έγινε εδώ σήμερα, λέει. Πρέπει να παραμείνω εδώ. Πρέπει να παραμείνω στον ναό. Αυτό είναι το θέλημα της Έλνταθ και αν δεν είναι αυτό, είναι το δικό μου. Θα υπηρετήσω πλέον την Έλνταθ από εδώ πέρα. Ωραία. Και αν επιτύχετε στην αποστολή σας, θα ήθελα να επιστρέψετε το πετράδι εδώ πέρα για να το προστατέψω πλέον με την ίδια μου τη ζωή. Φυσικά. Λέει, θα χρησιμοποιήσουμε το πλοίο όμως. Ναι, λέει, πείτε και στον καπετάνιο ότι θα έρθω κι εγώ βασικά μαζί σου, θα του πω ότι είναι θέλημα δικό μου να παραμείνω εδώ πέρα. Αν θέλετε, λέει, μπορείτε να ταξιδέψετε προς τους υπηρέτες της φωτιάς, οι οποίοι βρίσκονται, λέει, στην Κάρμπαρ. Η οποία, λέει, είναι, νομίζω, 2 μέρες ταξίδι, αν δεν κάνω λάθος, από την πόλη που ξεκινήσαμε, από την Allway. Αλλά θα σας πρότεινα, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, να ταξιδέψετε προς τη Μέρχαν.
Ξαναπέζουμε λίγο, Ροσπυρό. Ξαναπέζουμε λίγο Μέρχαν το δεύτερο, η δεύτερη πόλη. Στη Μέρχαν είναι η κληρική του φωτός, του Χέλμ, που υπηρετούν τον Χέλμ. Okay. Και στην Κάρμπαρ είναι η κληρική της φωτιάς, που υπηρετούν τον Όγχμα. Ποιο? Πόσα πετράδια είναι? Έξι. Έξι, α. Πώς θα ποιον υπηρετούν, είπες πάλι, τον Όχρα. Όγχμα. Κάτσε να στεγάψω. Όγχμα. Ναι. Φωτός φωτιάς. Το μόνο κακό, λέει, δεν ξέρουμε προς τα που κατευθύνονται οι... αυτοί που αναζητούν τα πετράδια. Θα ήταν χρήσιμη πληροφορία, αλλά δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Ναι, θα πρέπει όμως να πάρουμε μια απόφαση και σύντομα. Και από εκεί και πέρα θα είναι ένα μαζί μας ή τέλος πάντων όποιος άλλος. Γιατί είτε ήδη ξέρω, μπορεί να μας έχουμε καταλήξει εδώ και καιρό. Λέει το... Συγγνώμη, λέει, που δεν μπορώ να κάνω κάτι... κάτι άλλο, λέει, για να σας βοηθήσω. Και πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο θέλετε να συνεχίσετε αυτή την αποστολή, μιας και έχετε μπλεχτεί στα παιχνίδια των θεών, στα παιχνίδια, στις τέτοιες των θεών, τέλος πάντων. Στα σχέδια. Αλλά αν όντως θέλετε να συνεχίσετε, λέει, το... πραγματικά θα είναι κάτι το ηρωικό αυτό που πάτε να κάνετε. Άμα δεν το κάνουμε εμείς, τι θα το κάνουμε? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Μάλλον κανένας. Καλώς, ιερέα. Αν μπορείς, είσαι και εσύ τραυματισμένος και πέρα ξεκουραστείς, αν μπορείς να γιατρέψεις κάποιες από τις πληγές μου, για να πάμε προς το καράβι. Δυστυχώς, λέει, δεν έχω άλλη ενέργεια. Δεν έχω άλλη ενέργεια ώστε να μπορέσω να σας θεραπεύσω, να σας βοηθήσω, λέει. Και εγώ, λέει, με το ζόρι... Κρατιέμαι. Ναι. Εντάξει, προαστούμε στο καράβι. Καλώς, οπότε και θα πάμε στο καράβι. Πηγαίνετε όλοι μαζί προς το καράβι. Ψάχνω να βρω... Το καράβι. Όχι, έχει βυθιστεί. Πώς κάτω, δεν τα έχει. Πού είναι τα James, ρε παιδιά. Ναι, πηγαίνετε προς το καράβι. Ψιλοκουβαλάτε βασικά λίγο τον ιερά, γιατί έχει μείνει στο δύο ζωή. Και φτάνοντας στο καράβι, σας... Βασικά, όχι, δεν μπορείτε να φύγετε να πάτε στο καράβι, αυτός μένει εκεί πέρα. Γιατί είστε με βάρκα εκεί πέρα. Ναι, πρέπει. Αλλά όχι, βασικά πάτε και γυρνάει μόνο στον τη βάρκα μετά. Πάτε προς το καράβι. Σας δένουν λίγο τις πληγές, ξεκουράζεστε λίγο εκεί πέρα όπως είστε με τόπο. Ένα short rest. Εξηγεί ο... πώς το λένε... ο ιερέας στον καπετάνιο... ότι αυτό τι έγινε, τέλος πάντων, κτλ. Και σας έχει κλείσει... έχει συνοηθεί, τέλος πάντων, ώστε να επιστρέψετε πάλι πίσω στην πόλη από την οποία φύγατε. Δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν σε κάποιο από αυτούς τους συνάδελφους. Τι είπες? Δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν από αυτούς τους συνάδελφους. Ξέρεις που είναι? Στις πόλεις εδώ, ρε, στο Μέθαν ή στο Κάρμπον. Όχι, δεν έχει λιμάνι. Ούτε μία, ούτε άλλη. Με τα ποδιά. Μάλιστα, τέλεια. Άρα πρέπει να γυρίσουμε στην πόλη που ήμασταν. Ναι. Τέλεια. Εγώ γενικά προτείνω να πάμε πρώτα στο ναό του Φωτός, γιατί είναι μία εβδομάδα μόνο μακριά, ενώ η άλλη είναι... όχι, ψέματα. Συγγνώμη, όσο γίνεται και όλο αυτό το σκηνικό, τέλος πάντων και αυτά, ο κληρικός σας αποχαιρετάει και σας δίνει δύο gems, τα οποία gems ψάχνουν λίγο να τα βρω τι είναι. Σας λέει, δυστυχώς δεν έχω χρήματα, λέει, να σας πληρώσω, λέει, αλλά αυτά τα βρήκα μέσα στο ναό, την ώρα που γινόταν όλα αυτά που γινόταν.
Θα σας βοηθήσουν πολύ περισσότερο, λέει, από όσο θα βοηθήσουν εμένα που θα μείνω εδώ πέρα. Και σας είναι δείχνει... μαγικά. Όχι ρε, gems, τέτοιο. Gems... απλά. Ναι, για λεφτά. Λέει, το μόνο που μπορούν να κάνουν να σας βοηθήσουν, λέει, είναι αυτό. Και εδώ, λέει, σας χαιρετώ, λέει. Ήθελε οι θεοί να σας βοηθήσουν και να καταφέρετε να αποτρέψετε αυτό που, που πάει να γίνει. Πλοίο, δηλαδή. Τι είπες? Μας αφήνει το πλοίο και φεύγει πάλι πίσω. Καλά, δεν είναι δικό του το πλοίο. Να, θέλει. Ναι. Μπαίνει μες στη βάρκα και τον βλέπετε σιγά σιγά τραβάει κουπί με τα τραύματά του και επιστρέφω στο ναό. Καπετάνια, τώρα που πού πάει το πλοίο? Σας λέει επιστρέφουμε πίσω στην πόλη. Το πλοίο ήταν κλεισμένο για να έρθουμε μέχρι εδώ και μετά να γυρίσουμε στην πόλη. Ασχέτως με το τι θα συνέβαινε. Ωραία, κοιτάμε το, τα gems τι είναι, είπαμε. Αυτά ψάχνω λίγο να βρω, απλά δεν τα βρίσκω τώρα. Πού είναι αυτά? Οκ. Γιατί υπάρχουν πολλά διαφορετικά gems και ψάχνω να βρω τα κατάλληλα. Να πείτε εσείς, άμα θέλετε να πείτε κάτι και τα λοιπά. Εγώ προτείνω, σύντροφοι, συνάδελφοι, να πάμε στο ναό του φωτός, γιατί πρέπει, πρέπει να βρούμε περισσότερες πληροφορίες για, για το τι συμβαίνει, ποιοι είναι αυτοί, τι κίνδυνους αντιμετωπίζουμε και να είμαστε και περισσότερο προετοιμασμένοι. Απλά ο ναός του φωτός είναι μία εβδομάδα μακριά, ενώ ο ναός της φωτιάς είναι δύο μέρες μακριά. Ναι, ποιος ξέρει όμως τι θα αντιμετωπίσουμε εκεί. Παρ' όλα αυτά, αν πάμε στο ναό της φωτιάς, όπως εδώ ήρθαμε και είδαμε ότι όλα τα στοιχεία είναι στοιχεία του νερού, καλό θα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι και να πάρουμε μπόλικο νερό μαζί μας. Το λέω γελώντας, πάρουμε και μπόλικο νερό μαζί μας. Μπορούμε να το δούμε αυτό βέβαια όταν φτάσουμε στην πόλη και να δούμε αν θα βρούμε και κάποιους πρόθυμους να μας ακολουθήσουν. Οκ, ας γυρίσουμε πίσω τότε να δούμε. Εξάλλου από την πόλη θα περάσουμε και μετά για να αποφασίσουμε. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε από τώρα. Ακριβώς. Εσύ ζωπηλές. Εγώ λέω ότι καλό είναι, έχετε κάποια προβλήματα στην πόλη, έχετε οτιδήποτε να κάνουμε εκεί? Στην πόλη όχι, δεν μπορούμε να κάτσουμε και πολύ, γενικά δεν είμαστε και πολύ δημοφιλείς σε αυτή την περίοδο. Αλλά φαντάζομαι ότι μετά την ιστορία μας με τον... με τον ιερέα δεν θα μας έχουν κρατήσει ιδιαίτερη κακία. Ναι, αν τη μάθουν ποτέ. Ξέρουν ότι έχουμε φύγει για να πάμε να βοηθήσουμε τον ιερέα. Το ξέρουν. Τουλάχιστον ο φρούραχος το ξέρει. Mm. Οπότε, αν πούμε την ιστορία, δεν νομίζω να μας καθυστερήσει. Πώς? Θα του διακινδυνεύσουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το μοναδικό λιμάνι που μπορούμε να πάμε, βασικά πρέπει να περάσουμε από την πόλη που ήμασταν πριν. Μπορούμε δεν μπορούμε να διατάξουμε τους ναύτες. Να πάμε έξω από το λιμάνι και να πάμε να βγούμε στη στεριά αλλού. Και να περιφλανόμαστε, ξέρεις, Ζούκο, ο χρόνος μας πιέζει νομίζω. Δεν έχει νόημα αν είναι να μπούμε σε αυτή την περιπέτεια. Αφού μπήκαμε ήδη, δεν έχει νόημα να κολυσιεργούμε. Πρέπει να ρωτήσουμε και πού είναι η Μέρκαντ, αν πηγαίνουν κάποια κάρα στη Μέρκαντ πιο γρήγορα. Ναι, δεν μπορούμε να πάμε να ψάχνουμε τώρα να βρούμε, να περπατάμε στα κουτουρού, στο άσχετο, για να βρούμε άλλη πόλη και ποιος ξέρει πόσες μέρες ήταν αυτή. Μόνο και μόνο γιατί έχουν γίνει κάποια πράγματα στο παρελθόν. Ωραία, τότε θα χρειαστώ λίγο χρόνο στην βιβλιοθήκη, αφού θα πάμε ούτως ή άλλως. Φαντάζομαι θα κάτσουμε μια μέρα. Θέλουμε, μόλις πάμε, πρέπει να πάρουμε και κάποια πράγματα ή να κανονίσουμε και θα κάνουμε. Οπότε ναι, νομίζω λογικά θα είσαι αυτό το χρόνο. Πιθανόν ετοιμάσεις και τίποτα μαγικά σου. Και από εσάς θα χρειαστώ βοήθεια στην βιβλιοθήκη. Από εμάς? Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα το διάβασμα. Ξέρεις, εμείς οι Dragonborn είμαστε και λίγο
Τα μαθαίνουμε τα πράγματα όχι τόσο από βιβλία μέσα. Δεν ξέρεις να διαβάζεις. Δεν μου χρειάστηκε ιδιαίτερα. Στις μάχες τουλάχιστον δεν έκανα να διαβάσω με κανέναν αντίπαλο. Εντάξει. Το θέμα είναι να με βοηθήσεις να βρω τα βιβλία που χρειάζομαι. Εγώ. Πώς. Εσείς και οι δύο. Γιατί στις βιβλιοθήκες γενικά είναι δύσκολο, άμα δεν είναι καλοφτιαγμένες, να βρεις αυτό που θέλεις. Παίρνεις το Excel και τα βρίσκεις. Υπάρχει και βιβλιοθηκάριο σπάνια. Υπάρχει και βιβλιοθηκάριο. Δεν θα κάνει πολλά. Τα gems είναι δύο aqua marines. Τι είναι αυτό. Είναι... Έχουμε ιδέα. Google ρε το, aqua marine. Είναι πολύ ωραία, αλλά πόσο κοστίζουν. Δεν ξέρω. Έχει κανείς gem τέτοιο. Appraising. Οπότε ναι, δεν ξέρουμε καν. Εγώ ένα aqua marine hotel βρήκα. Α, τα βρήκα, ωραία είναι. Και όσο για τα πετράδια, ελπίζω να με πιστεύεστε να τα κρατήσω εγώ. Τι! Πάντως, σε ένα ζουκ δεν πρόκειται να τα δώσω, γιατί σε καμία περίπτωση δεν σε πιστεύουμε και νομίζω ότι Αλταήρη συμφωνεί να μην τα δώσουμε στο ζουκ. Σίγουρα, ένα σε σένα, ένα σε μένα. Ναι, αυτό φαίνεται πιο δίκαιο. Καλά, καλά. Άμα τα χάσετε, θα σα πω. Και μοιραζόμαστε διαμάντια, ένα. Ωραία, γράψτε τα στα πράγματά σα. Ναι, προφανώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι θέλετε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ έχω λίγο πρόβλημα, αλλά... Δεν υπάρχει το upgrade εδώ, στα skills. Τι δεν υπάρχει? Γενικότερα... Ναι. Να πω κάτι. Έλα, ναι. Ναι. Πότε εσείς θα μπορείτε να ξαναπαίξουμε, περίπου έτσι. Δηλαδή, αν είναι να παίξουμε σύντομα πάλι, να το αφήσουμε. Γιατί τώρα, ό,τι και να κάνουμε, δεν θα έχουμε πολλή ώρα. Τουλάχιστον από μένα, δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσουμε να ρίξουμε το πράγμα. Εγώ θα μπορώ σύντομα να παίξω, δεν έχω πρόβλημα. Ξέρω εγώ, Πέμπτη. Κάτσε λίγο να σου πω βασικά. Εγώ Παρασκευή θα έχω υπηρεσία, δεν θα μπορώ σίγουρα. Κάτσε λίγο. Λοιπόν, experience. Κάτσε να σα πω για experience. Επίσης, πριν πεις, μέσα σε αυτό το πράγμα, αν πατήσω για εμένα, πρέπει να κάνω edit για να τα αλλάξω. Ναι. Στο edit εμένα κολλάω και δεν μπορώ να κάνω edit. Δεν ξέρω, εσείς μπορείτε να το κάνετε. Δεν ξέρω. Εσείς έχετε δοκιμάσει να κάνετε edit? Ναι, συνέχεια κάνω. Ναι. Μπορεί να έχει θέμα εσύ. Σημείωσατε σε ένα χαρτί, παιδί μου, και κάνε τα... Εντάξει, τα συνέχεια. Θα τα κάνουμε την άλλη φορά. Σου έστειλα επίσης στο Facebook κάτι για να δεις για... Για το Character Sheet. Ναι, το 5E. Ναι, κάτι θα το τσεκάρω μετά. Okay. Σκοτώσα 4 τέρατα, 4 σοχαγίν. Και το Water Weird. Που είναι Water Element στην ουσία, αλλά δες. Πόσο XP είχε αυτό, ρε φίλε? 58. Και παίρνω το μέσο όρο. Εντάξει, ήταν από τα τελευταία τέρατα που πήρα το μέσο όρο. Όχι το μέσο όρο, σου δίνει αυτό ένα το βιβλίο. Ή να ρίξει ζάρι για να κρατήσει το μέσο όρο. Το συντριβάνι βοήθησε. Όχι, πρέπει να καταστρέψει όλο το νερό. Το νερό δηλαδή, που ήταν έξω. Σου λέει, όχι, θα πήγαινε μετά στο νερό που ήταν έξω. Αυτό. Είναι bound σε ένα specific water field location. Πρέπει να καταστρέψει δηλαδή το τέτοιο. Πρέπει να καταστρέψει το νερό που βρίσκεται. Γι' αυτό όσες υπόλοιπες καταστρέψετε το νερό. Απλά έτρωγε μισό damage από ό,τι και να του κάνατε. Έτρωγε μισό damage εκτός από τα magic missile. Α, γι' αυτό. Γι' αυτό άγγισαν τόσο πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι 700 experience. Τι ακούγεται έτσι? Τι ακούγεται έτσι? Τι είναι, από ποιον είναι? Δεν ξέρω. Από μένα. Και 4 τέτοια που είναι 100 experience το καθένα είναι 400 experience. Άρα έχουμε 1100 experience για 4. Πήγα στα 200 κάτι, 20. 1100 για 4. 200, 275. Εντάξει.
Άρα... Σύνολο πόσο έχετε experience, για πείτε μου λίγο. 3,75. Και 275. 3,75 και 275. Όχι, 3,85. 5,85, 5,90, 6,60. 6,60, οκ. Okay. Να το σημειώσω λίγο στα... 6,60. Στα τέτοια σας, εκεί πέρα. Στα τέτοια μου. Ναι. Το σημείωσα. Τα ενημερώνετε καθόλου αυτά που σας έχω γράψει? Ποια? Εγώ δεν μπορώ να κάνω edit, τα ενημερώνω. Το έφτιαξα εγώ εκεί πέρα, το έφτιαξα εγώ. Το 660. Okay. Λοιπόν, να κανυχτήσουμε στο βίντεο. Κανύχτα, γεια σας. Ήταν πολύ ωραίο σήμερα, πολλές μάχες, πολύ ξύλο. Δεν μισά τα τέρατα. Πήγε καλά. Να δούμε πότε θα ξαναπαίξουμε. Ελπίζω να σύντομα. Λοιπόν, κλείνω βίντεο.